Να πάμε, δεν ξέρω, είμαστε έτοιμοι να μας μιλήσει η Εύη Σπανού. Εύη. Καλό σας απόγευμα. Το συνεργείο της Κρήτη TV βρίσκεται εν πλώ με προορισμό τον Ισάκη της Δίας. Κυβερνήτης του σκάφου στο οποίο βρισκόμαστε είναι ο κύριος Μανώλης Βουτσαλάς και όπως μας ενημερώνει σε λίγα λεπτά θα βρεθούμε στο νησί της Δίας με αφορμή την αυριανή γιορτή της Αναλήψεως. Πολλά τα σκάφη, πολλοί άνθρωποι που έχουν έρθει στο νησάκι είτε για να κάνουν τη βόλτα τους, είτε για να ανάψουν ένα κερί στο εκκλησάκι. Θα φτάσουμε κι εμείς σε λίγο και θα κάνουμε το ρεπορτάζ μας γυρνώντας σχεδόν όλο το νησί. Νομίζω ότι παρά τους περιορισμούς, ο εορτασμός εκεί στο εκκλησάκι θα πραγματοποιηθεί αύριο, σωστά? Πολύ σωστά. Συνηθιζόταν σήμερα το απόγευμα να υπάρχει λειτουργία. Δυστυχώς, λόγω της πανδημίας και των συνθήκων, αύριο το πρωί θα υπάρξει λειτουργία. Αυτό όμως δεν έχει αποθαρρύνει όσους θέλουν, όσους επιθυμούν, όσους το λαχταρούν και όσοι είναι λάτρεις της θάλασσας να έρθουν μέχρι εδώ για να απολαύσουν το σημερινό απόγευμα. Έχει κόσμο, κατευθύνεται κόσμος. Έχουν φτάσει ήδη τα πρώτα σκάφη, τα συναντήσαμε και εμείς κατά τη διαδρομή από το λιμάνι του Ηρακλείου, που περίπου χρειαστήκαμε 50 λεπτά για να φτάσουμε μέχρι εδώ και άλλα 5 λεπτά σχεδόν μέχρι να φτάσουμε στο λιμανάκι και να δέσουμε. Αρκετά είναι τα σκάφη που ήρθαν μαζί με εμάς, αρκετά ήταν και βέβαια αυτά που έχουν έρθει από πιο νωρίς και αυτά που μας ενημερώνουν που θα έρθουν σε λίγη ώρα από τώρα μέχρι και να ανοιχτώσει. Μάλιστα, φυσάει, καιρικές συνθήκες. Είχαμε λίγη φουρτούνα στη διαδρομή μέχρι να φτάσουμε, αλλά είμαστε ασφαλείς, είναι πολύ ωραία, πολύ ωραίος ο καιρός και το απόγευμα από Τετάρτης που έχει κάνει σήμερα. Νομίζω ότι θα είναι φανταστικές οι συνδέσεις και θα σας εκπλήξουμε. Βέβαια, νομίζω θα πραγματοποιήσουμε βέβαια, σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας και μια ζωντανή σύνδεση και στο δεύτερο μέρος και στο τέταρτο, αλλά και στο φινάλε της εκπομπής. Ξεχωρίζει το οδηπορικό μας σήμερα εκεί με όμορφους, ζεστούς ανθρώπους. Βέβαια, μεταφέρουν δωρεάν τον κόσμο εκεί στο νησάκι της Δία. Μία ξεχωριστή ημέρα αύριο, γίνεται και ο καθιερωμένος εορτασμός και βλέπουμε ότι ο περιορισμός, η πανδημία, τα όποια προβλήματα βέβαια δεν έχουν επηρεάσει φέτος αυτή την σημαντική βέβαια, τη σημαντική στιγμή, ένας υπέροχος τόπος που βέβαια είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να τον προστατεύσουμε. Θα μας δώσεις εικόνα, θα μας δώσεις το ρεπορτάζ, Εύη, σε λίγα λεπτά, να βάλουμε μία ανωτελεία, να προσεγγίσετε βέβαια χωρίς απρόοπτα εκεί το λιμανάκι. Λοιπόν, Εύη, ανωτελεία, τα λέμε σε λίγα λεπτά.